ήταν παραλήρημα η Ήπειρο που είπε δε. Η Σμύρνη ολόκληρη έπλεστηκε ανόλευκο. Έγινε και σκοτωμός, ποιος θα τους πάρει στο σπίτι του. Και με την πρώτη άμυνα που έκανε ο τουρκικός στρατός, ο ελληνικός στρατός κατατροπώθηκε. Και περάσανε εκείνο το σαγκάρι και πνίγηκαν χιλιάδες χιλιάδες. Τρέχαμε να φύγουμε, να πάμε, να βγούμε, να φύγουμε. Τις κοπέλες τι εκτιμούσαν, τι εκτιμούσαν και τις φάζανε. Πολλά κορίτσια που πέφτανε στη θάλασσα και πνιγόντουσαν. Το τρομερό ήταν αυτή η προκυμαία που είπανε πως ήταν ο συνωστισμός. Συνωστισμός ήταν. Βλέπαμε στη θάλασσα τους πνιγμένους. Τρέχαμε τώρα να πάμε να πούμε στα καράβια. Αντίο Βουρλαβέ, θα σε ξαναδώ, αλλά στορκίζομαι. Εάν ζήσω, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Εσείς ψυχούλες που μείνατε εδώ, εγώ ποτέ δεν θα σας ξεχάσω. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Μηχανή του Χρόνου. Σας ετοιμάσαμε ένα ντοκιμαντέρ για τη Μικρασία, για τη μικρασιατική καταστροφή. Με ευθύνη λοιπόν σας παρουσιάζουμε το πρώτο μέρος αυτού του ντοκιμαντέρ για τα όσα έζησαν οι Έλληνες στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη Σμύρνη και τις αλωτινές πατρίδες. Η έρευνα που θα δείτε είναι αποτέλεσμα πολύμηνης δουλειάς και συνεργασίας με το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, συγκεκριμένα με το τμήμα Γενεαλογίας. Οι άνθρωποι του Ιδρύματος μας επέτρεψαν να ψάξουμε στο αρχείο τους και να εντοπίσουμε μαρτύρες μικρασιατών που σώθηκαν την τελευταία στιγμή. Επειδή πολλοί από αυτούς σήμερα δεν ζουν, η διήγησή τους αποτελεί ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Μαζί με τις συνεντεύξεις που πήραμε από τους τελευταίους επιζώντες, πρωταγωνιστές της ελληνικής τραγωδίας, προσπαθήσαμε να συνενώσουμε τα κομμάτια της μικρασιατικής ιστορίας που κινδυνεύει να χαθεί. Για να φτάσουμε όμως στην καταστροφή της Σμύρνης και την εκδίωξη του ελληνισμού από τη γη της Ιωνίας, πρέπει να γυρίσουμε το χρόνο μερικά χρόνια πριν. Πρέπει να πάμε στο 1908, όταν έγινε το κίνημα των Νεότουρκων, τότε που χιλιάδες μορφωμένοι νέοι Τούρκοι πολίτες διαπνέονται από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης και αγωνίζονται για τον εξυγχρονισμό της χώρας. Οι Έλληνες στήριξαν το κίνημα που αργότερα οδήγησε στην εθνική μας τραγωδία. Το 1908 το κίνημα των Νεότουρκων επικρατεί στην Τουρκία. Οι Νεότουρκοι ήταν ένα κίνημα, όπως λέει και ο όρος, νέων Τούρκων, αξιωματικών, δημοσίων υπαλλήλων κυρίως, οι οποίοι προσπάθησαν να ανανεώσουν το καθεστώς του Αβδούλ Χαμίτ, δηλαδή να καταργήσουν την θεοκρατία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, για λόγους αυτοάμυνας, αντέδρασε στο κίνημα των Νεότουρκων. Δεν αγαπούσε το νεοτουρκικό κίνημα γιατί ήταν νεοτεριστικό κίνημα και εισήγαγε και ένα κοσμικό καθεστώς που δεν ευνούσε την Εκκλησία. Οι Έλληνες όμως πίστεψαν στα φιλελεύθερα συνθήματα του κινήματος για ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη. Στις εκλογές του 1908 εκλέγονται 27 Έλληνες βουλευτές. Άλλοι 4 συμμετέχουν στην Οθωμανική Γερουσία. Μέχρι τότε οι Έλληνες της Μικρασίας και της πόλης, αν και υπόδουλοι, ήταν σε καλύτερη οικονομική και κοινωνική θέση από το μέσο Τούρκο πολίτη. Τους είχαμε για θελήματα. Και ανά πάσα στιγμή ήθελαμε να κατορθώσουμε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να τα κάνουμε. Μόλις τους δίναμε ένα μπαξίσι, τελείωσε το θέμα. Αρκετοί Τούρκοι φθονούσαν την ελληνική κοινότητα που ανθούσε και ζούσε καλύτερα από την τουρκική κοινωνία. Στην Σμύρνη αρκετοί Έλληνες δεν γνώριζαν καν την επίσημη γλώσσα του κράτους που ήταν η τουρκική. Δεν είχαμε πολλές σχέσεις.
ως παιδιά πρώτα-πρώτα τη γλώσσα να μιλήσεις του. Τουρκικά δεν ξέρει κανείς μέσα από εμάς τουρκικά. Μετά την επικράτησή τους οι νεότουρκοι αναμετρήθηκαν στο εσωτερικό του κινήματός τους. Οι σοβινιστές επικράτησαν με ευκολία και εφάρμοσαν αμέσως το σχέδιό τους. Με τους νεότουρκους αρχίζει η ιδεολογία του εκτουρκισμού, του εδάφους και του κράτους. Ομάδες εκαθάρισης εξολόθρευαν όσους πολίτες δεν ήταν Τούρκοι. Ξαφνικά έμπαιναν 100 αντάρτες ή 50 σε ένα χωριό, έσφαζαν μερικούς, έκλεβαν μερικές κοπέλες, ρήμαζαν το βιός των ανθρώπων και έφευγαν. Σκοτώσανε Τούρκοι τον πατέρα μου. Αφού τόσο αίμα, το μάτιο γέμισε αίμα, έριξε, τα κόκκινα μαγούλα δεν εσβήσανε. Η τρομοκρατία ήταν προσφυλής μέθοδος του εκτουρκισμού. Η Ευδοκία Ρουμελιώτη θυμάται πως άρπαξαν από το σπίτι τον πατέρα της. Ήταν πολύ άγριοι και δεν λογάριαζαν ούτε σημαίες ούτε διαταγές. Κύκλωσαν μια νύχτα το σπίτι, σπάσαν τις πόρτες, μπήκαν μέσα και πήραν όσους άντρες κρίναν άξιους για αιχμαλωσία και μαζί με αυτούς και τον πατέρα μου. Μας βάλανε σε μια αποθήκη κάρβουνα. Μας δρώσανε όλο το χωριό, μόνο το χωριό μας. Έπειτα εκεί, ούτε φαΐ, ούτε νερό, ούτε που θα κατουρίσουμε. Σκάβαν τα κάρβουνα και κατουράγανε. Η Φιλιόχα Ιδεμένου διηγήθηκε τα βάσανα των Ελλήνων όταν οι Τούρκοι έβαλαν στο στόχαστρο τα βουρλά. Όταν ήταν καμιά ανάγκη να βαφτίσουν κανένα μωρό που θα πέθαινε, ξέρω εγώ, ήταν άρρωστο, σπάγανε μια στάμνα και πηγαίνανε σε ένα υπόγειο μέσα, φωνάζανε τον παπά και το βάφτιζε. Ή και αν ήταν κανένας γάμος ανάγκη να γίνει, κατά αυτόν τον τρόπο κρυφά. Στα σχολεία επιβλήθηκε η τουρκική γλώσσα. Ερχόταν ο Τούρκος δάσκαλος και έλεγε τώρα θα μιλάτε τουρκικά, όχι ελληνικά. Ενώ οι δάσκαλοι μας λέγανε να με ακούσουμε και μιλάτε τουρκικά, θα σας τιμωρήσουμε. Και όλα αυτά δεν ήταν παρά ο πρόλογος για μια σκληρή εποχή που σύντομα θα ακολουθούσε. Το 1912 η Ελλάδα εμπλέκεται στους Βαλκανικούς πολέμους με ένα διάγγελμα το οποίο υπέγραψαν από κοινού ο Γεώργιος ο Πρώτος και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η Ελλάς Πάνοπλος αναλαμβάνει τον ιερόν αγώνα του δικαίου και της ελευθερίας των καταδυναστευομένων λαών της Ανατολής. Το ακούσατε ήδη, το 1912 ξεκινά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και αυτό σημειώστε το. Καθώς 10 μήνες αργότερα η Ελλάδα βγαίνει από αυτόν τον πόλεμο νικήτρια. Με ελάχιστες απώλειες διπλασιάζει την έκτασή της, αποσπώντας όλα τα εδάφη από την Πάλε Ποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βλέπετε λοιπόν και το χάρτη με τις μεταβολές και τα σημεία που έχουν προστεθεί, η Μακεδονία, η Ήπειρος, σταδιακά η Κρήτη, τα νησιά, η Λέσβος, η Χίος, η Μυτιλίνη έρχονται πλέον σε ελληνικά χέρια. Τότε χιλιάδες Τούρκοι έγιναν πρόσφυγες. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Μικρασία. Η ήττα τους έφερε στο προσκήνιο την πολιτική των Νεότουρκων, η οποία συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο εξυγχρονισμός, Ισλαμισμός, Τουρκισμός. Τότε ξεκινά η μαύρη εποχή με τα περίφημα τάγματα εργασίας, όπου στάλθηκαν δια της βίας χιλιάδες Έλληνες της Ανατολής. Τα αμελέ ταμπουρού, όπως τα ονόμαζαν, ήταν τόποι βασανισμού, τόποι χωρίς επιστροφή. Μουσική
Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, οι Τούρκοι άρχισαν τους διωγμούς εναντίον των Ελλήνων. Χιλιάδες Έλληνες επιστρατεύτηκαν. Φυσικά ποτέ δεν έγιναν στρατιώτες. Ο καθένας εκεί ήταν υπηρέτης δούλος. Και το φαγητό, όπως μου έλεγε ο πατέρας μου κάποτε, 8 άνθρωποι τρώγανε μέσα σε ένα τσανάκι σιλό. Όποιος προλάβαινε έτρωγε καλά. Έτσι ζούσανε. Οι Έλληνες σχημάτισαν τάγματα εργασίας, τα περίφημα αμελέ ταμπουρού. Στην πραγματικότητα ήταν τάγματα θανάτου. Ο Μικρασιάτης Μανώλης Χατζησάβας, που επιβίωσε, γράφει. Άρχισε η τραγωδία. Σε καλούσαν δήθεν για ανάκριση και πήγαινες και δεν γύριζες. Είναι τάγματα, θα λέγαμε, καταστροφής αυτών των ανθρώπων. Τους πηγαίνουν στα βάθη της Ανατολής, όπου οι περισσότεροι από αυτούς πεθαίνουν, οι συνθήκες είναι πολύ άγριες, ή πάρα πολλοί λιποτακτούν και κρύβονται επί χρόνια σε στέγες κλπ. Έχουμε πολλές περιγραφές. Αυτούς που τους παίρνανε την άλλη μέρα δεν υπήρχαν στη ζωή. Οι Τούρκοι πήραν τους πατεράδες μας όλους. Όλες οι αδερφές της μαμάς μου μείνανε χωρίς. Τους πήρανε και τους πήγανε εκεί που φτιάχνανε δρόμους. Κυρίες και κύριοι, μη φύγετε. Επιστρέφουμε σε λίγο με τις συγκλονιστικές αφηγήσεις για τα δεινά του ελληνισμού της Ανατολής, για τα δολοφονικά τάγματα εργασίας που ήδη ακούσατε, στα οποία στάλθηκαν χιλιάδες Έλληνες μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Θα δούμε ποιες αλλαγές έγιναν στο χάρτη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κυρίως πώς ο ελληνικός στρατός μπήκε θριαμβευτής στη Σμύρνη μετά την νικηφόρα έκβαση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έφτανε το υπηκό, το κεμαλικό. Και όπου φύγει, φύγει. Κάθε μέρα στάζανε κόσμο, κάθε μέρα σφαγείο ήταν. Τους ρίχνανε ζεματιστά νερά από πάνω. Η Μικρασία στη μηχανή του χρόνου, ένα διπορικό μνήμης και ιστορίες, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει και σας λέμε για τα δολοφονικά τάγματα εργασίας, τα οποία στάλθηκαν χιλιάδες Έλληνες μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Εκεί οι συνθήκες ήταν εξοντοτικές. Οι μαρτυρίες που κατέγραψε το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών πραγματικά κόβουν την ανάσα. Θα διαβάσουμε τη μαρτυρία του Αντώνη Σουβατζή από το χωριό Γκιόστεπες της Σμύρνης, όπως την υπαγόρευσε ο ίδιος σε ερευνητές το 1968. Μας δώσαν, γράφει, ψωμί και σταφίδα. Μόλις φάγαμε ψωμί και σταφίδα, τρελαθήκαμε για νερό. Εγώ κρατήθηκα, δεν έφαγα. Οι Σκοποί μας δήλωσαν πως θα πιούμε νερό. Εκεί βρίσκονταν μια χαβούζα που πέφταναν από το εργοστάσιο πετρέλαια, λάδια και ζεστό νερό. Μόλις ακούστηκε η διαταγή, οι πρώτοι που πήγαν να πιούνε σκάσανε, γιατί πέσαν οι άλλοι από πάνω με την ορμή και με τη λαχτάρα για νερό. Θα ήταν ως 30 άνθρωποι. Είναι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από επιστολές, μαρτυρίες της δεκαετίας του 60 από ανθρώπους που έζησαν την περιπέτεια της Ανατολής από πρώτο χέρι. Η μόνη λύση για να ξεφύγεις από τα τάγματα εργασίας ήταν να κρυφτείς. Υπολογίζεται ότι περίπου 250.000 Έλληνες εξοντώθηκαν στα τάγματα εργασίας, κατασκευάζοντας σαν σκλάβοι γέφυρες και δρόμους. Τις μάζευαν σαν κοπάδια και τις έβαλαν σφαΐ. Έρχονταν τη νύχτα μες στον κήπο μας, τις κυνηγούσαν οι Τούρκοι να τις πιάσουν. Λύτωσαν μόνο όσοι μπόρεσαν να κρυφτούν. Οι άνθρωποι κρυβόντουσαν στα σπίτια τους, έτσι είχαν κρυψώνες που δεν φανερόνταν εύκολα. Κρυψώνες μέσα σε αποθήκες, μέσα στα ντουλάπια από πίσω τα δωμάτια. Κάθε σπίτι είχε και κάποια καλή κρυψώνα.
Ο Αντώνης Σουβατζής στρατεύτηκε από τους Τούρκους στο πεζικό. Το 1968 εξιστόρισε την εμπειρία του στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών. Το πρωί με την ανατολή του ηλίου μας βάλαν κατά τετράδας και μας πήγανε μέσα στη Μαγνησιά. Μόλις πήγαμε μέσα, μας επιτεθήκανε οι Τούρκοι με ξύλα, με σίδερα, με ό,τι βρίσκανε μπροστά τους. Όλοι σχεδόν οι μεγάλης ηλικίας πέθαναν από την κακοπάθεια. Πολλοί μείναν και επί τόπου. Όσοι αντιστάθηκαν, επιστρατεύτηκαν βία. Τους άντρες του χωριού τους δέσανε σε ένα αλλαγό σκηνό, δυο-δυο, από τα χέρια. Τον πατέρα μου τον δέσανε με τα αλυσίδες, έτσι τον δέσανε, με κλειδί, με αλυσίδα. Έτσι πήραν και φύγαν. Στα τάγματα εργασίας οι συνθήκες ήταν εξοντωτικές, όπως προέβλεπε και το σχέδιο των Τούρκων. Η ταλαιπωρία άρχιζε με την μεταφορά. Τους κακοποιούν στον δρόμο, περνάνε πάρα πολλά βασανιστήρια, πολύ πείνα, μεγάλος κατατρεγμός δηλαδή. Οι περισσότεροι πεθάνανε. Αρκετοί Έλληνες προσπάθησαν να δωροδοκίσουν τις αρχές για να φέρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Οι Έλληνες καταγγέλουν ότι τις περισσότερες φορές οι Τούρκοι απλώς έπαιρναν τα λεφτά. Κάποτε η μαμά μου έδωσε και κάπου ό,τι χρυσά είχε για να μπορέσει να γυρίσει ο πατέρας μου. Και μαθαίναμε ότι γύριζε ο πατέρας και μάθαμε ότι έφτασε ως ένα νοσοκομείο που ήταν, να πούμε, είχε την άδεια να έρθει και έφτασε στο νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο και εκεί δεν μάθαμε τίποτα. Όσοι άντεξαν, εργάζονταν με ελάχιστη τροφή και νερό, τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα, εκτελώντας δημόσια έργα. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία χάνει όλα τα ευρωπαϊκά εδάφη. Το Οθωμανικό κράτος πλέον περιορίζεται στο χώρο της Ανατολίας. Η ανάμιξη των Γερμανών το 1914 είναι καθοριστική. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Γερμανός στρατάρχης, το όνομά του Λίμαν φον Σάντερς. Είναι ο άνθρωπος που συμβούλεψε τους Τούρκους να εκαθαρίσουν τα μικρασιατικά παράλια από τους Έλληνες που επί αιώνες κυριαρχούσαν και έλεγχαν το εμπόριο. Ο πρώτος διωγμός εναντίον των Ελλήνων ξεκινούσε. Σύμφωνα με τις ελληνικές εκτιμήσεις, ο αριθμός των πρώτων εκτοπισμένων ξεπέρασε τις 200.000. Το 1914 ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας επιστρατεύονται ξανά από τους Τούρκους. Οι αρρώστιες τους θερίζουν. Πότε αρρώστανε ο ένας, πότε βοηθούσε ο ένας τον άλλον, αλλά περισσότερο ήταν στη μετακίνηση πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τους παίρναν από εδώ, τους πηγαίναν αλλού, τους βάζαν αγκαρία. Όσο οι Έλληνες της Μικράς Ασίας εργάζονταν σαν σκλάβοι, στην Ελλάδα ο Βενιζέλος και το Παλάτι είχαν εντονότατη αντιπαράθεση. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο επιτελικός Ιωάννης Μεταξάς δεν ήθελαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία στα Δαρδανέλια. Ο Βενιζέλος είχε αντίθετη άποψη. Επίστευε ο Βενιζέλος, διότι υποσχέθηκαν ως αντάλλαγμα τη Σμύρνη και την Κύπρο. Αλλά ενώ αρχικά έπεισε τον Κωνσταντίνο, ο Κωνσταντίνος επηρεασμένος από τη σύζυγό του, αδελφή του Κάιζερ, αλλά και από το Μεταξά, ο οποίος ήταν πατριώτης Έλληνας, αλλά γερμανόπληκτος. Δηλαδή, νόμιζε ότι θα κερδίσει η Γερμανία τον πόλεμο. Και δεν ήθελε ο Ελλάς να βρεθεί με τους Αγγλογάλους στο στρώμα των Ιντιμένων. Ο Κωνσταντίνος ήταν υπέρ της μικρής και εντύμου Ελλάδος, όπως έλεγε. Δεν ήθελε περιπέτειες εξωτερικές. Τελικά η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην εκστρατεία. Οι συμμαχικές δυνάμεις στα Δαρδανέλια ιτήθηκαν. Το
1914 οι Γερμανοί συμβουλεύουν τους Τούρκους να εκαθαρίσουν τα παράλια από τους πληθυσμούς που δεν έχουν τουρκική καταγωγή. Ο Λίμαν φον Σάντερς ήταν Γερμανός στρατάρχης και είχε επηρεάσει τους Τούρκους συγκεκριμένα. Τι τους έχετε τους Έλληνες και τους καμαρώνετε στα παράλια και κατέχουνε και το εμπόριο και το ναυτικό και τα πάντα. Διώχτε τους, πηγαίνετε τους στα βάθη της Τουρκίας και να καταλάβετε εσείς τα παράλια. Οι Γερμανοί τους συμβούλεψαν πως πρέπει να διώξετε τους Έλληνες, σας δεν θα δείτε προκοπή. Το οξύμορο ήταν ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε συγγενική σχέση με τον Κάιζερ και αγωνίστηκε ενάντια στο Βενιζέλο ώστε να μην πολεμήσουμε τους Γερμανούς στα Δαρδανέλια. Το αντάλλαγμα του στρατηγού Λίμαν φον Σάντερς ήταν οι συμβουλές για εθνική εκαθάριση των Ελλήνων. Χιλιάδες Μικρασιάτες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Έγινε ένας διωγμός και έπρεπε να αδειάσουν τα παράγια της Μικράς Ασίας. Ενώ το εσωτερικό δεν τους ένοιαζε, φαίνεται, των μεγάλων, των αθεντικό μας. Για να φύγουν και να αδειάσουν τα παράγια. Εμείς βρεθήκαμε τα καημένοι στη Λίμνο. Οι σοδιές των Ελλήνων πέφτουν στα χέρια των Τούρκων. Είχαμε αμπέλια, σταφίδα. Σταφίδα, τον καιρό που μας διώξαν αυτοί οι καταραμένοι, τα σπίτια ήταν γεμάτα σταφίδα. Επισήμως ο αριθμός των εκτοπισμένων ανέρχεται σε 130.000. Σύμφωνα με τις ελληνικές εκτιμήσεις, ξεπερνά τις 200.000. Μερικοί προλάβανε, μπήκαν σε καράβια, κρυφά, νύχτα, ξέρω εγώ, και πήγαν στα νησιά απέναντι, Χίο, Μυτιλίνη και αυτά. Όσοι δεν προλάβαν, τους πήρανε με τα πόδια και τους πήγανε βαθιά στην Ανατολή να περπατούν μέρες και μήνες. Περισσότεροι χαθήκανε. Κάποιοι Έλληνες αποφασίζουν να μείνουν και να υπερασπιστούν το βιός τους. Οι πλούσιοι, να μην χάσουν τις περιουσίες και τα μαγαζιά και τα σπίτια, απομείναν ψηφόκες. Τι πάσαν όμως σε δήμ. Τι χύνανε πετρέλαιο και τι βάζαν και τι κάβγαν με το πετρέλαιο. Μετά από 4 χρόνια αιματηρών συγκρούσεων και την υπογραφή της ανακοχής του Μούδρου στις 30 Οκτωβρίου του 1918, ο πόλεμος τελειώνει. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αρχίζει να μαζεύει τα κομμάτια της. Χάνει όλα της τα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Θράκης, η οποία περιέρχεται στην Ελλάδα με συνθήκη, και της μένει ένα μικρό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Κωνσταντινούπολης. Αρκετοί από τους εκτοπισμένους Έλληνες που κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί επιστρέφουν στα σπίτια τους. Τους φέρουν σε άθλια κατάσταση, δηλαδή κουρελιασμένους, ψηριασμένους, αδύνατους, να μην μπορούν ούτε να σύρουν τα πόδια τους. Οι δικοί μας τους είχαν δώσει μια προβιά και την είχαν κόψει και είχαν βάλει κορδόνια για παπούτσια. Όσοι γύρισαν, αντίκρισαν την καταστροφή. Επανήλθανε στα σπίτια τους, τα βρήκανε σε κακή κατάσταση από τους Τούρκους, τα ξαναφτιάξανε, φτιάξαν τα κτήματά τους. Το 1919 ξεκινάει η διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι, στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα με το μέρος των νικητών. Τότε επέτυχε ο Βενιζέλος μια εντολή από τους συμμάχους, με έξοδο των συμμάχων, να πάει ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη για να επιβάλλει την τάξη. Το όνειρο της μεγάλης ιδέας που αιώνες φόλιαζε στην ψυχή πολλών Ελλήνων φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα. Ο ελληνικός στρατός ετοιμάζεται για μια εκστρατεία που η κατάληξή της σημάδεψε τη μοίρα του ελληνισμού στη Μικρασία.
Βαλκανικοί πόλεμοι, τάγματα εργασίας, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η μεγάλη ιδέα. Στις 2 Μαΐου του 1919 ο ελληνικός στρατός φτάνει θριαμβευτή στη Σμύρνη. Σύμφωνα με τη συνθήκη των Σευρών, αποστολή του είναι να επιβάλλει την τάξη. Οι Μικρασιάτες υποδέχονται τους στρατιώτες σαν ήρωες. Και να λοιπόν πλάνα εικόνες από την υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, στην προκυμαία βεβαίως, όπου οι άνθρωποι σε αυτή την περίπτωση συνοστίζονται για να υποδεχτούν τον ελληνικό στρατό. Και βεβαίως θα δούμε και μια φωτογραφία από το περίφημο υπεροκεάνιο Πατρίς, από το οποίο βεβαίως κατεβαίνουν οι Έλληνες στρατιώτες που έχουν εσπεύσει στην περιοχή. Στο λιμάνι επικρατεί πανικός. Το όνειρο της μεγάλης ιδέας φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα και οι Έλληνες της Σμύρνης νιώθουν πλέον ασφαλείς. Ανάμεσα σε αυτούς που υποδέχονται τους Έλληνες στρατιώτες και ο Μητροπολίτης Σμύρνης, Χρυσόστομος, που αποτελούσε σύμβολο του χριστιανισμού και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τη συνθήκη των Σευρών, ο ελληνικός στρατός πήγαινε στη Σμύρνη ως ειρηνευτικό σώμα. Ο ελληνισμός ενθουσιάζεται. Άρχισαν να φωνάζουν, τώρα θα λυτρωθούμε, θα έρθουν οι Έλληνες εδώ και τα λοιπά. Ένας δάσκαλος, αφού μίλησε στο κοινό, φώναξε «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο Βενιζέλος». Παρόντος του Καϊμακάμου της πόλεως, ο οποίος είπε «Πες να τον αφήσει γιατί είμαι υποχρεωμένο να τον συλλάβω». Από την άλλη μεριά, σε εσωτερικό επίπεδο, ο ελληνικός στρατός βεβαίως πηγαίνει ως εκπλήρωση της μεγάλης ιδέας. Και όπου η Μικρά Ασία βέβαια εντάσσεται απολύτως στη μεγάλη ιδέα του ελληνικού κράτους για επέκταση των συνόρων όλη αυτή την περίοδο. Οι κάτοικοι υποδέχτηκαν τους Έλληνες στρατιώτες ως απελευθερωτές. Πήγαμε όλοι και τους αγκαλιάζαμε και μας φιλούσαν και τους φιλούσαμε. Θυμάμαι. Στις 2 Μαΐου του 1919 το υπεροκειάνιο Πατρίς ελιμενίζεται στη Σμύρνη. Ήτανε παραλήρημα η χειροπολίτε δε. Η Σμύρνη ολόκληρη έπλεε στη Γιανόλευκο. Του δε Βενιζέλου η φωτογραφία ήταν παντού. Η Διδό Σωτηρίου, μικρό παιδάκι τότε, διηγήθηκε αργότερα τις αναμνήσεις της για την άφιξη του ελληνικού στρατού. Μας καλούσανε στα βαπόρια μέσα και πηγαίναμε εμείς πια χαρά που μπαίναμε στα βαπόρια και μάθαμε και τραγούδια ειδικά και τα λέγαμε και τα τραγούδια. Ξυπνήστε τέκνα, κυρθένει η ώρα. Ξυπνήστε τώρα, ενωθείτε όλα και ζωντανέψτε δόξες παλιές. Ο δεσπότης, οι παπάδες στα άμφια τα χρυσά βγήκαν ένα χιλιόμετρο, περπατήσαν να πάμε να υποδεχθούμε τον ελληνικό στρατό. Γύρηκε σκοτωμός, ποιος θα τους πάρει στο σπίτι του. Γιατί είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος σε εκείνο το σημείο. Και ποιος τους τραβούσαν, ποιος θα τον πάρει στο σπίτι του. Να πατήσει δηλαδή σαν Έλληνας, ανώτερος ακόμα και από, δηλαδή από τη θρησκεία, να πατήσει ο Έλληνας το κατόφλι του Βουρλιώτη. Οι Έλληνες πανηγύριζαν, οι Τούρκοι ξεσηκώνονταν. Έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, όπου εμφανίζεται και μια σημαντική γυναικεία προσωπικότητα, η Χαλιντέ Εντύπα Αντιβάρ, η πρώτη φεμινίστρια της Τουρκίας, η οποία θα οργανώσει μια μεγάλη διαδήλωση, και όχι μόνη της βέβαια, εναντίον της απόβασης.
Από την Αφρική μέχρι την Ασία, οι μουσουλμάνοι διαμαρτύρονται για την ελληνική παρουσία στη Σμύρνη. Αντιδρούν έντονα, στέλνουν υπομνήματα, γιατί θεωρούν ότι ένας άπιστος στρατός πατάει την έδρα του Χαλίφη, γιατί ο Σουλτάνος ήταν και Χαλίφης. Δηλαδή πατάει τον ιερό χώρο των μουσουλμάνων. Οι σύμμαχοι καταγράφουν τις διαμαρτυρίες, καθώς αρκετές μουσουλμανικές χώρες ήταν απικίες τους. Ωστόσο, οι Έλληνες δεν άκουγαν παρά μόνο τα αλυτρωτικά τραγούδια. Ω μητέρα, μια ημέρα μη λυπήσαι, θα χαρείς τους σκοπούς μας, τους κρυφούς μας, θα ειδείς και θα χαρείς. Τους σκοπούς μας, τους κρυφούς μας, θα ειδείς και θα χαρείς. Δράξα τα αδέλφια, Ρομφαίας βέλη, ελευθερία ζητεί και θέλει, ζητεί και θέλει η μητήρ μας. Την επόμενη της απόβασης τυπώνεται δίγλωση προκήρυξη προς τους κατοίκους της Σμύρνης όλων των εθνικοτήτων, υπογεγραμμένη από τον διοικητή του εκστρατευτικού σώματος, συνταγματάρχη Νικόλαο Ζαφυρίου. Η κατοχή αυτή σκοπονέχει την εξασφάλιση των πληθυσμών και την προστασία εν γέννη της ενόμου τάξεως. Ένα μεγάλο θέμα ήταν η συμπεριφορά απέναντι στους Τούρκους. Η συμπεριφορά των Ελλήνων Σμυρναίων προς τους Τούρκους της Σμύρνης από 19 έως 22 υπήρξε άπτεστη. Τέτοια ήταν άλλωστε και η σύσταση του Μητροπολίτη Σμύρνης προς τους Έλληνες και του Βενιζέλου επιστολή προς τον Μητροπολίτη Σμύρνης. Πρέπει να δείξουμε άψογη συμπεριφορά και έδειξαν άψογη συμπεριφορά. Ωστόσο, κάποιοι Τούρκοι στρατιώτες θεώρησαν ότι για την τιμή των όπλων τους έπρεπε να αντιδράσουν, στείνοντας ενέδρα στους Έλληνες. Και βγήκε έξω το άγημα να προχωρήσει και τότε ήταν κρυμμένοι οι Τούρκοι σε ένα σπίτι απάνω και ρίξαν και σκοτώσαν το σημειοφόρο, τον Τζολιά, τον καημένο. Στο λιμάνι επικρατεί πανικός. Άλλος ένας έρζωνας χάνει τη ζωή του. Πολλοί κόσμος πνίγηκε στην προσπάθειά του να ξεφύγει. Οι Έλληνες στρατιώτες απάντησαν στα πυρά. Οι δικοί μας έριξαν κι αυτοί και σκοτωθήκαν 5-6 Τούρκοι. Τελικά συνελήφθησαν χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες. Σύντομα όμως ορκίστηκαν ότι δεν θα πολεμήσουν εναντίον των Ελλήνων και αφέθηκαν ελεύθεροι. Αμέσως ενώθηκαν με το στρατό του Κεμάλ και αργότερα ξαναμπήκαν στη Σμύρνη καταστρέφοντας. Έτσι λοιπόν έφτασε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. Σε μικρό χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει και η μοιραία Μικρασιατική εκστρατεία με τον ελληνικό στρατό να προελάβνει στα βάθη της Ανατολής και να κατευθύνεται προς το Αφιόν Καραχισάρ. Οι εφημερίδες στην Αθήνα, στην Ελλάδα έγραφαν: «Η νικηφόρος προέλασης του ελληνικού στρατού. Τα στρατεύματά μας εισεχώρησαν εις βάθος 50 χιλιόμετρων και βεβαίως αναλυτικό ρεπορτάζ από το μέτωπο. Τα πράγματα όμως, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν τόσο απλά. Όταν επιστρέψουμε στο τρίτο μέρος εκπομπής θα δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτήν την περίφημη Μικρασιατική εκστρατεία». Έφτανε το ιππικό, το κεμαλικό και όπου φύγει, φύγει. Κάθε μέρα στάθανε κόσμο, κάθε μέρα σφαγείο ήταν. Τους ρίχνανε ζεματιστά νερά από πάνω. Η Μικρασία, κυρίες και κύριοι, στη μηχανή του χρόνου. Ένα οδηπορικό μνήμη στις αλωτινές πατρίδες και τους ανθρώπους της. Θα δούμε μια φωτογραφία εποχής και τους επιτελείς της ελληνικής μεραρχίας που βεβαίως έχουν φτάσει στη Μικρασία και πηγαίνουν προς το εσωτερικό της. Η αντίδραση για τις κινήσεις του ελληνικού στρατού εκδηλώνονται δυναμικά. Ο Κεμάλ οργανώνει στρατιωτικές ομάδες αντίστασης. Ο ελληνικός στρατός
προωθείται προς το Αιδίνη και σημαντικές τουρκικές δυνάμεις προβάλλουν στεναρή αντίσταση και αυτός είναι ο χάρτης των επιχειρήσεων εκείνων των ημερών. Στο μεταξύ ο Μουσταφά Κεμάλ οργανώνει όχι μόνο την άμυνα αλλά και την αντεπίθεση. Και οι Μπολσεβίκοι, που εδώ τους βλέπουμε φωτογραφία με τον Κεμάλ, μα φωτογραφίζονται μαζί τους, έχουν πάρει καθαρά θέση ενάντια στις υπεριαλιστικές δυνάμεις όπως τις χαρακτήριζαν τότε και την Ελλάδα βεβαίως και τους δυτικούς της συμμάχους. Βλέπετε, το 1919 είχαμε στείλει στην Ουκρανία εκστρατευτικό σώμα κατά του κόκκινου στρατού. Την ίδια ώρα ο ελληνικός στρατός προχωρά χωρίς όμως διοικητική μέρημνα, χωρίς εφόδια και σταδιακά αρχίζει να χάνει την ορμή και το κουράγιο. Στη χαρακτηριστική φωτογραφία, ένας ιερέας αναλαμβάνει να εμψυχώσει τα ελληνικά στρατεύματα. Έχει ανέβει, ευλογεί τους άνδρες, ευλογεί τα όπλα, έχει ανέβει σε ένα κασόνι και δίνει κουράγιο στους φαντάρους. Όσο ο ελληνικός στρατός είναι στη Σμύρνη, υπογράφεται η συνθήκη των Σευρών. Έγινε η συνθήκη των Σευρών και προνοούσε ότι σε 5 χρόνια θα γίνει δημοψήφισμα. Και αν το δημοψήφισμα έλεγε θέλουμε να ενωθούμε την Ελλάδα, να ενωθούν και ποιοι είμαστε στην Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός αποφασίζει να απομακρυνθεί από τη Σμύρνη και να προελάσει στην Ανατολία για να υποτάξει την τουρκική αντίσταση. Στην αρχή υποχωρούσαν ο τουρκικός στρατός, διότι όπως λέμε δεν είχε μεγάλη δύναμη, οργανωνόταν συντοχρόν. Όταν οι Έλληνες απομακρύνθηκαν από τη Σμύρνη, άρχισαν τα προβλήματα. Υποχώρησαν, άφησαν να εξαντληθεί τελείως ο ελληνικός στρατός, διότι δεν υπήρχε ανεφοδιασμός. Οι αποστάσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Τον Μάρτιο του 1921 ο αρχιστράτηγος Παπούλιας καταλαβαίνει ότι ο στρατός ήταν εξουθενωμένος. Στέλνει τηλεγράφημα στην κυβέρνηση της Ελλάδας. Παρακαλώ, όπως αποστήλατε μονάδα ενισχύσεως οπλιτών, συνδυάζον με αποστολή αξιωματικών εφέδρων ή μονίμων. Στοπ. Επαναλαμβάνω εκ νέου, δια επιτακτική ανάγκη ενισχύσεων. Η δραματική φωνή του αρχιστράτηγου δεν εισακούστηκε. Ο χρόνος πλέον μετρούσε αντίστροφα για τις στρατιωτικές δυνάμεις και τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Ο Κεμάλ ετοιμάζει πυρετοδό στον τουρκικό στρατό και συμμαχεί με όλους όσοι του προσφέρουν βοήθεια. Το 1920 ο Μουσταφά Κεμάλ και οι σύντροφοί του έχουν κατορθώσει και έχουν φτιάξει έναν αρκετά ισχυρό τουρκικό στρατό. Και λέω έχουν κατορθώσει, όχι από μόνοι τους, έχουν την υποστήριξη του Λένιν, ο οποίος θα προσφέρει και χρηματοδότηση και χρήματα, αλλά και φάρμακα και τρόφιμα στον τουρκικό στρατό. Έχουν την υποστήριξη των Ιταλών και τη μυστική υποστήριξη της Γαλλίας. Ο Μουσταφά Κεμάλ υπολογίζει εξίσου και στις αδυναμίες των Ελλήνων. Ο Κεμάλ που είχε γίνει τη Θεσσαλονίκη και είχε γνώση και των Ελλήνων, μάλιστα κάποτε είπε, όταν ήταν πλέον στην ακμή, σε ένα Γάλλο δημοσιογράφο που τον ερώτησαν πώς τολμάς να τα βάζει με τον ελληνικό στρατό και τελμά, είχε πει «Υπολογίζω εις των διχασμών των Ελλήνων». Ο Κεμάλ δεν έπεσε έξω. Στο Παρίσι, δύο αξιωματικοί προσπαθούν να δολοφονήσουν τον Βενιζέλο. Δέχεται επίθεση στη Garde Lyon. Πάνε να τον σκοτώσουν εκεί. Και τότε άρχισαν να διερωτώνται οι σύμμαχοι. Αντιπροσωπεύει όντως τον ελληνικό λαό, ξέρω εγώ, ο Βενιζέλος ή όχι. Μόλις αναρρώνει, ο Βενιζέλος αποφασίζει να γίνουν εκλογές την 1η Νοεμβρίου του 1920. Ήταν σίγουρος για την νίκη του. Εκείνος με τη βεβαιότητα ότι τετραπλασίασε την Ελλάδα και δεν θα αρνηθεί κανένας αυτή την προσφορά του, δέχθηκε να κάνει εκλογές και έπεσε έξω. Αυτό είναι το λάθος του Βενιζέλου.
δεν υπολόγισε στην κόπωση του ελληνικού λαού. Άρα η απέτηση για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ έντονη. Είχαν εξαθλειωθεί οι άνθρωποι, συγχρόνως δεν ξέρανε πια πού πάει αυτός ο ελληνικός στρατός και γιατί πράγμα πολεμάει. Η αντιπολίτευση ανεπίσημα είπε «Ο φιλόδοξος τυχοδιώκτης Βενιζέλος πήρε τα παιδιά σας από το 12 μέχρι τώρα και τα ταλαιπωρεί στους πολέμους. Ψηφίστε με να φέρουμε τα παιδιά σας στην οικογένειά σας». Ήτανε πολύ σύνθημα ελκυστικό για τον μέσο χωρίς υψηλό φρόνημα Έλληνα. Ο Βενιζέλος κέρδισε τις εκλογές, αλλά λόγω του εκλογικού νόμου έχασε την εξουσία. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επιστρέφει από την εξορία και γίνεται πάλι ρυθμιστής της πολιτικής ζωής. Οι υποσχέσεις όμως δεν τηρήθηκαν. Οι στρατιώτες δεν γύρισαν πίσω και αποφασίστηκε να συνεχιστεί η προέλαση. Μετά την επάνωδο του Κωνσταντίνου, που η πολιτική είναι πια καταστροφική, δηλαδή μια προώθηση του ελληνικού στρατού προς τα βάθη χωρίς όρια, είναι οι φαντάροι γράφουν στα ημερολόγια τους τι κάνουμε εδώ πέρα. Σε μια εποχή με μεγάλες πολιτικές αναταράξεις, ο ελληνικός στρατός συνεχίζει να πολεμά και βεβαίως στην επόμενη εκπομπή θα δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των μαχών. Καθώς, όπως θα δείτε κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε λίγο πριν από την τελική μάχη στο Σαγκάριο ποταμό. Οι Έλληνες, χωρίς ανεφοδιασμό και με την κόπωση να βαραίνει τις πλάτες τους, αρχίζουν να καταλαβαίνουν προς το τέλος πλησιάζει. Τη συνέχεια, όπως σας είπα, θα παρακολουθήσετε στο επόμενο επεισόδιο της Μηχανής του Χρόνου. Τι έγινε στο Σαγκάριο και πώς κατέρευσε το μέτωπο. Κυρίως όμως θα σταθούμε στην καταστροφή της Σμύρνης και το δραματικό τέλος του ελληνισμού της Μικρασίας. Η ελληνική Σμύρνη στα Σφλόγας. Ο Έλλην Μητροπολίτης εκρεουργήθη εν μέση οδό. Η Σμύρνη λίμνη αίματος ελληνικού. Άγρια σφαγή χιλιάδων ανδρών και γυναικόπαιδων. Απερίγραπτες σκηνές παραγμού, φρίκης και ομότητος γράφαν οι αθηναϊκές εφημερίδες. Θερμές ευχαριστίες στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού της οικογένειας Εφρέμογλου για την παραχώρηση πολύτιμου αρχαιακού υλικού και συνεντεύξεων που αποτυπώνουν χωρίς παρεμβάσεις και παραμορφώσεις την αληθινή εικόνα για το τέλος του ελληνισμού της Μικρασίας. Θερμές ευχαριστίες και στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών για τη συνεργασία που είχαμε. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους σας που μας παρακολουθήσατε. Μπήκαν στην πόλη οι οκτροί, τις πόρτες σπάσαν οι οκτροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οκτροί, αδέρφια πήραν οι οκτροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οκτροί, φωτιά μας ρίξαν οι οκτροί. Έφτανε το ιππικό, το κεμαλικό και όπου φύγει, φύγει. Κάθε μέρα στάζανε κόσμο, κάθε μέρα σφαγείο ήταν. Τους ρίχνανε ζεματιστά νερά από πάνω.